Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι, από το Basket City και το City Arena. Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ Real Madrid εναντίον και Roll BC για το Summer Cup του Basket City. Η Γερόλικη είναι με τα γκρι και η Real Madrid με τα κόκκινα. Ένα καλό αγώνα να έχουμε. Ο Μαρ. Πετράκης, ξανά ο Μαρ. Μαρ. Η μπάλα του Γκαλίνικο. Διαμαντόπουλο στον Φρακανδρέα από τη γωνία. Με καμπύλη το σούτο Φρακανδρέα είναι εύστοχος. Ο Γερονιμάκης θα στόχισε. Ο Μαρ. Ο Μαρ πλύνεται. Τη γομαλά, ο Μαρ ξανά προσποιείται υπό την πίεση του Διαμαντόπουλου αστοχή. Θανασιάδης, τον Ομάρ και τον Παόλο Ομάρ. Θανασιάδης. Συνέχεια το διαδείο. Καλίνικος. Λαζαρέτος. Θα κάνει διπλή. Μαρ. Τετράκης. Αθανασιάδης για δύο. Θα βρει το στόχο. Καλίνικος, Σακανδρέας, Διαμαντόπουλος συνάστοχος, από το χέρι του Λαζαρέτου η μπάλα θα βγει εκτός. Χατζηγνατίου στο τρίποντο, αστοχή. Καλίνικος, Καλανδρέας στο Λαζαρέτο, Καλίνικος θα πάρει την μπάλα αλλά θα αστοχίσει. Καλίνικος επιθετικό, κλεισμένος από δύο και τρεις αντιπάλους, 7 δευτερόλεπτα. Διαμαντόπουλος, Καλανδρέας στο τρίποντο, άστοχος, ζυγομαλά στο rebound. Ο Μάρ με τον Καλανδρέα. Θα κλέψει ο Διαμαντόπουλος, Χατζηγνατίου, θα διατηρήσει την κατοχή. Αθανασιάδη στον εθνιδιασμό για τρεις. Γερονιμάκης. Θα κηρύξει φάουλ. Δύο βολές για τον Γερονιμάκη. Άστο έχει πρώτη. Θα πάρει το rebound ο Χατζηγνατίου. Καλίνικος παραλίγο να κλέψει. Σωτό,
κομμαλάς για δύο αυτό. Ήφιος των βολών θα ευστοχίσει. Διαμαντόπουλος στο Φραγκανδρέα. Καλίνικος. Διαμαντόπουλος. Λαζαρέτος άσπρο. Για το σκορ. Δύσκολη προσπάθεια. Ο Αθανασιάδης θα ευστοχίσει, αλλά θα ζητήσει αλλαγή καθώς χτύπησε. Κακανδρέας. Με ταμπλό ο Γερονιμάκης είναι έστοχος. Κάλυψε, κάλυψε. Πετράκη συγκρατεί την κατοχή. Πολύ όμορφο θα συγκρατείου και καλάθι. Διαμαντόπουλος, 13 το σκορ. Καλίνικος, τον Λαζαρέτο. Λαζαρέτο στη γωνία για τον Φραγκανδρέα. Μαρ. Λίγο Μαλάς. Για δύο. Αντιγραφή βαστόχησε. Φάουλ. Λαζαρέτος κλείνεται με ταμπλό, είναι έστοχος. Ατζηγνατίου στο σιγό Μαλά. Μανίνας πασάρι στον Ομάρ. Ο Ομάρ για τρεις είναι εύστοχος. Λαζαρέτος, fadeaway προσπάθεια με ταμπλό είναι εύστοχος. Κατρία δέκα. Άστοχος ο Μανίνας. Λαζαρέτος. Μπάλα στον Διαμαντόπουλο. Λαζαρέτος. Φραγκανδρέας, τον Καλίνικο. Διαμαντόπουλος είναι άστοχος. Χατζηγνατίου το μακρινό rebound. Πετράκης. Αθανασιάδης για δύο. Εύκολος. Γερονιμάκης θα κάνει βήματα. Αθανασιάδης είναι άστοχος στο lay-up. Διαμαντόπουλος. Θα γίνει το κλέψιμο. Αθανασιάδης. Για δύο. Τα
Μαρινάκη. Μετράκης στον Χατζηγνατίου, Χατζηγνατίου, άστοχος. Νακανδρέας. Γερονιμάκης σηκώνει για τον Λαζαρέτο. Διαμαντόπουλος το για τρεις. Το φόλο του Γερονιμάκη. Χατζηγνατίου το rebound. Αθανασιάδης αλλάζει χέρι, πολύ όμορφα. Τρακανδρέας θα ευστοχίσει. Ομάρ. Αθανασιάδης για τρεις. Λαζαρέτος, ένα δευτερόλεπτο. Γερονιμάκης πετάει την μπάλα. Τέλος προς δεκαλέπτου. Ρεμάλ Μάντρι 19, Γερόνικη DC 12. Επιστρέφουμε με τη δεύτερη περίοδο. Επιστρέψαμε. Φρακανδρέας. Διαμαντόπουλος προσποιείται. Γίνεται. Άστοχο το lay-up του Γερονιμάκη. Γερονιμάκη στον Λαζαρέτο. Αρχίσει. Λαζαρέτος με δεύτερη προσπάθεια. Θα πετύχει το καλάθι. Αθανασιάδης. Τον Μανίνα. Με καμπλό. Δεύτερη προσπάθεια. Η γωνία άστοχο το τρίποντο, Μανίνα στο rebound. Μπάλα ξανά για Γερόλικους καθώς έγινε λάθος. Λαζαρέτος. Ανδρέας το αμυντικό rebound. Ομάρ, κλείνεται. Διαμαντόπουλος φτάνει στο καλάθι. Μανίνας. Χατζηγνατίου. Διαμαντόπουλος, δυνατή πάσα για τον Φρακανδρέα. Θα βγει έξω από τα 6.75. Φρακανδρέας. Διαμαντόπουλος.
Ξανά Φράγκα Ανδρέας, απ' τη γωνία ξανά, ξανά έτοχος. 2 στα 6 σήμερα τα τρίπλα του Φράγκα Ανδρέα. Ομάρ. Μανίνα σκρίνεται μπροστά στον Ιερονιμάκη. Αστοχή. Είναι δεύτερη προσπάθεια. Μανίνα είναι εύκολος. Ιερονιμάκη στο Διαμαντόπουλο. Το σπλίτ. Φράγκα Ανδρέας. Ιερονιμάκη. Κάνει βήματα. Ομάρ. Αναστιάδης από τα 6 μέτρα. Καλίνικο στο rebound. Στο Διαμαντόπουλο. Καλά στο Λαζαρέτου. Μανίνας. Μανίνας κλείνεται μπροστά στο Λαζαρέτο. Διαμαντόπουλο στο rebound. Φάουλ. Μανίνα. Διαμαντόπουλος στο Φράγκα Ανδρέα. Σου τριών πόντων. Άστοχος έξω τώρα Φράγκα Ανδρέας. Πετράκι στο rebound. Αθανασιάδης. Έφτασε προσπάθεια για δύο. Με 21. Διαμαντόπουλος στο τρίποντο. Ο ίδιος. Τελικά ο Μάρ θα πάρει το rebound. Διαμαντόπουλος θα κλέψει την πάσα του ο Μάρ. Φράγκα Ανδρέα φτάνει στο καλάθι. Θα γίνει το 25-23. Ιγνατίου, Αθανασιάδης. Ατζηγνατίου βρίσκει τον Μανίνα. Άστοχο το τρίπο του Μανίνα. Φράγκα Ανδρέας. Λαζαρέτος. Κλείνει το Λαζαρέτος. Ιερονιμάκης. Φάουλ πάνω στο Φράγκα Ανδρέα. Του Λαζαρέτου. Έστοχη δεύτερη. Ο Μάρ. Για δύο Μανίνα συνέπτωχος. Καλή Νίκος, θα βρει τον Λαζαρέτο. Βήματα του Λαζαρέτου. Ομάρ. Ματόπουλος, ο Μαρτινό rebound.
Ζητώ συγγνώμη. Ιερονιμάκης, το σπλίτ για τον Φραγανδρέα. Διαμαντόπουλος από την κορυφή, άσχημα το τρίποντό του. Θα κερδίσει την μπάλα ο Λαζαρέτος. Ιερονιμάκης, το τρίποντο. Άστοχος. Αθανασιάδης από την πίεση του Ιερονιμάκη αστοχή. Λαζαρέτος. Νεύστοχος. Ζυγομαλάς με τον Λαζαρέτο. Νεύστοχος. Ιερονιμάκη θα πάει την μπάλα. Φραγανδρέας. Εύστοχος για τρεις. 3-8. Άστοχος ο Χατζηγνατίου. Συνδυασμός και καλάθι για γερόλικους. Φωνές από τον Μανίνα στους συμπαίκτες του. Ομάρ. Θανασιάδης. Θα γίνει το κλέψιμο. Φραγανδρέας. Θα κλέψει ο Χατζηγνατίου. Μαντρόπουλος με φάουλ. Λαζαρέτος με πλάτη, με το ζυγομαλά. Καλίνικος, πασάρι στον Λαζαρέτο. Φάουλ. 33. Πολλές για τον Λαζαρέτο. Άστοχη η πρώτη βολή. Με ταμπλό η δεύτερη εύστοχη. Ομάρ. Θα πετάξει την μπάλα, θα κερδίσει φάουλ πάνω στο τρίποντο. Άσχεσε το τριβόλι του Ομάρ. Ομάρ στη δεύτερη. Την τελευταία πολύ μάλλον στην τρίτη. Ζυγομαλά στο επιθετικό. Άστοχος. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ρεάλ Μαδρίτη 31, Γερολική BC 34. Επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος. Δεύτερο μέρος. Θανασιάδης. Τον Ομάρ. Πετυχαίνει το καλάθι. Thank you.
Καλίνικος. Είναι η Μάγκη, συγκρανεί την μπάλα. Θα βρει τον Καλίνικο βήματα. Ομάρ. Θανασιάδης. Ομάρ. Λύση του χρόνου της επίθεσης. Θανασιάδης για δύο είναι εύστοχος. Πέρασαν μπροστά οι Real Madrid με 35-34. Αθανασιάδης, θα πάρει το στήμι τους δυο μαλά. Ο Μάρα από πολύ μακριά. Αστοχή. Φρακανδρέας στον εφηνδιασμό και πετυχαίνει το καλάθι. Λαζαρέτος, το αμυντικό rebound. Φρακανδρέας. Θανασιάδης θα κόψει την πάση του Φρακανδρέα. Θανασιάδης κερδίζει φάουλ. Βολές. Φρακανδρέας. Διαμαντόπουλος. Φρακανδρέας, αστοχή, θα πάρει το rebound ο Λαζαρέτος. Με ταμπλό είναι εύστοχος. Θανασιάδης, θα αστοχή σε Πετράκη στο rebound. Φρακανδρέας. Για δύο είναι εύστοχος. Ο Μάρ κόβει την πάσα του. Τζάμπουλ. Καλίνικος. Γερονιμάκης. Πάρε το λιμπάνο του Γομαλάς. Θα
Πετράκης. Θανασιάδης. Καλίνικος πρόχνει την μπάλα στον Φρακανδρέα. Φρακανδρέα στο Διαμαντόπουλο. Και εκεί στο lay-up. Πετράκης για 3, θα βρει το στόχο, θα μειώσει σε 39-42. Έλα, πάμε, 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 πάμε! Μηρονιμάκης. Πέντε, εννιά, σαρά, τέσσερα. Ο Ανδρέας κλέβει στον εφηδιασμό. Time out. 39-46. 7 από διαφοράς. Οι πεντάδες για τις δύο ομάδες, για τους Ρεμάλ Μαντρί, Αθανασιάδης, Πετράκης, Χατζηγνατίου, Ζιγομαλάς και Ομάρ. Για τους Γερόλικους, Φρακανδρέας Λαζαρέτος, Καλίνικος, Ιερονιμάκης και ο Διαμαντόπουλος. Δίπλα μας για σχολιασμό ένα μπασκετικό θρύλο στην μπασκετσή, θα μπορούσα να πω. Ενώ βλέπουμε τον ομάδα στάλ για 2. Λοιπόν, η γνώμη σου είναι 39-46. 14 λεπτά ακόμα. Ποιος πιστεύεις θα κερδίσει? Η ομάδα του Καλίνικου έχει τον Φρονιμάκη σήμερα, γνωστός και ως Μαύρη Φύλλα. Μαύρης είναι καλαματιανός. Όχι, αλλά είναι κριτικός λόγω από το σουρίνι σαρίνι που λέγεται αυτό που φοράνε. Είναι πολύ μάχημο γενικά. Η γυναίκα με την Κρήτη και λέγεται Πιθολτός, πω. Να το σημαίνει. Ας το έχω στο Γερονιμάκη. Τώρα θα παίρνει rebound, απλά είναι λίγο διαφορετικά σήμερα. Ο Καλίνικος έκανε τρομερή κίνηση, τον διεκδίκησε από μια ομάδα νομίζω μια παραπάνω κατηγορία. Πήρε ο Τραχός, πρέπει να λέγεται, δεν θυμάμαι. Και τον κέρδισε. Νομίζω, δεν ξέρω. Εραστή στην πάση. Τώρα free agent. Α, free agent. Είναι και... Free agent, ναι, δυστυχώς. Καζιγνατίου άστοχο στο τρίποντο. Είναι όλα τα κάνει. Όλα τα κάνει rebound. Άμυνες πρώτος στον εθνιδιασμό. Θα δεχτεί τράπα όμως εδώ. Δεν πειράζει. Ήταν επίτηδες για να μαζέψει το rebound. Θα δεχτεί και μόνο σε λίγο. Έχω εμπιστοσύνη σε αυτό το παιδί. Λοιπόν. 39-46 το σκορ παραμένει. Βλέπουμε εκεί Μανίνας με τον διαιτητή. Κατέχουν λίγα πράγματα από ποδόσφαιρο, από μπάσκετ όμως καντάρια. Λαζαρέτος, Λαζαρέτος, ανάποδο λέει από Λαζαρέτος, όμως αρχιωθήσει ραγές και φάουλ. Λοιπόν, πες μας για Χρήστο Λαζαρέτο. Χρήστος Λαζαρέτος, λοιπόν, φοβερές θέσεις. Φοβερές θέσεις. Παίρνει πολύ καλή τοποθέτηση μέσα στη ρακέτα. Δυνατός. Προσπαθεί να γυρίσει, αλλά γυρνάει μόνο από τα δεξιά. Είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Και όπως θα λέγαμε, you can teach an old dog new tricks, όπως λένε και στο χωριό μου. An old dog, old fashion. Και μακάρι να φτάσουμε στην ηλικία να παίζουμε έτσι. Μακάρι. Δεν ξέρω, εγώ στην ηλικία του με βλέπουμε πατέρα. Εγώ τον Χρήστο τον καμαρώνω. Ο Μάρ έχει την μπάλα τώρα, κατεβάζει. Ο Μάρ, κατά μέτωπον, αντίπαλο τον Καλίνικο, Χατζηγνατίου. Ο Μάρ, κλείνεται. Να διεσδύσει, κάνει λάθος πάσα. Ξανά η Μαύρη Φύελλα με την μπάλα. Φορτώνει τώρα, είναι μέχρι να την πω στην πρώτη. Παίρνει μεριά. Και φοβερό drive. Στον Καλίνικο. Καλίνικος για 3. Καλίνικος με τα απλό. Το εστόχισε ο Σάβας Καλίνικος. Η τέχνη δεν ξεχνιέται. Οφείλω να σου πω, με Καλίνικο είμαστε γείτονες. Πατησιώτης εγώ, ο Γαλατσιώτης αυτός. Τα ανακαλύψαμε τώρα που είμαι εγώ Περιστέρη. Μιλάμε από τα καταγόγια. Τα καταγόγια εκεί. Πού να παίξε μπάσκετ εκεί στην Γράβα εκεί, χωρίς διχτάκια εκεί θα είμαστε. Καταλαβαίνω, μα γι' αυτό και μπαίνουν όλα κλατσιά. Έτσι. Ο Μάρ απαντάει. Απαντάει. 42-52. Πώς είναι πολύ σκεπτόμενος αυτή τη στιγμή. Να το, βλέπεις τι σου λέω. Πρέπει να μάθει το split του Λαζαρέτου, Καλίνικος, παρακεντρεμένη πάσα.
παίρνει φοβερό θέση, παλεύει για την κέντρη. Λαχαρέτης κερδίζει φάουλ. Θα έχουμε μάχη δεινοσαύρων με ζυγομαλά. Ναι, όχι μόνο μαμούς, μαμούς, δεν είναι δεινοσαύρων. Έχουμε αλλαγές. Ποιος θα βγει. Μανίνας εντός αγωνιστικού χώρου, γίνεται ζυγομαλά. Βλέπω τη μαύρη φύελα λίγο έτσι χαμένη, δεν ξέρω ακριβώς τι προσπαθεί να κάνει. Να πάρει φόρα να μπει. Α, όχι, να κόψει εδώ. Και ο Πίπεν είναι. Καλύτερος, καλύτερη την ομάδα του σε σύστημα. Ο Μάριο Μάρ. Πανέξυπνα. Πανέξυπνα είναι το Μάρ. Λαζαρέτος. Ένα, δύο. Καλή προσπάθεια. Το συμπεριφέρον είχαμε κάποια ένταση πριν και με τον. Ναι, αλλά δυστυχώς όταν κάποιος παραλύει τον προπονήθηκε στην ομάδα, υστερεί στο να μπορεί να συνεργαστεί. Καλή είναι ξανά την μπάλα, κατεβάζει. Έχει δει να έχει χτυπήσει. Εντάξει, όλα καλά. Η ομάδα του Καλίνικου έχει δύο τέμπο. Έχει το τέμπο της μαύρης θείας. Ξανά, έτοιμο για τρεις, θα διστάσει από ό,τι βλέπω. Παίρνει drive, όχι δεν παίρνει drive, κάνει μπάλα, ξαναπαίρνει μπάλα, θύμισε... ξαναπαίρνει Καλίνικο, ψηλό για δύο, έρχεται. Λίξη του χώρου της επίθεσης. Δεν μετράει το πάντα. Δεν μετράει, καθώς ήταν. Θα πρέπει να κοιτάξουμε στο βάρ, πιστεύω, αλλά... Μάρει ξανά την μπάλα σε θέση τριπλής απειλής. Δίνει για πάσα την τριπλής απειλής. Ένα καθίσω χώρο. Ράτι! Επιστρέψαμε. Μετά την εισβολή ήταν σαν το Jimmy Jump που πήγε η γάτα. Πάσα φοβερό καλά. Μανίνας. Μανίνας παίρνει θέση. Παίρνει θέση. Δύναμή του. Και ευστοχή. Καλή είναι το σαν έτοιμο της οργανώνει την ομάδα του. Κατεβάζει μάθος πλήλα στα αριστερά του. Φραγανδρέας. Φραγανδρέας έχει σήμερα 23 πόντους με 3-8 δίποντα. Ναι, 3-8 τρίποντα, 7-9 δίποντα. Νιωαντόπουλος σε κανένα μπορ. Παρεμβάντο Καλίνικος θα διώξει την μπάλα προ του Χατζηγνατίου. Ομάρ. Χατζηγνατίου με τη μαύρη θρύελα να τον αντιμετωπίζει. Και θα την έρθει με τη μαύρη θρύελα, δυστυχώς. Δυσκολεύεται πάρα πολύ. Χατζηγνατίου ξανά την μπάλα, θα προσπαθήσει για δύο αυτή τη φορά. Είναι άσε το σωμάτο καλά. Σαν τρέιλερ έχει τα λάθη. Η μαύρη θρύελα παίρνει το ριπάνο. Για να δούμε τα βγάλια. Φραγανδρέας τον ευνηδιασμό. Φοβερό. Ήτανε, πίεζαν τα χρονικά όρια. 44-52 μπροστά η Γερόλικη. Επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε. Για το 4ο δεκάλεπτο. Αυτό το εξωτικό μαγευτικό γήπεδο μέσα στο Αμαζόνιο. Μανίνας για δύο άστοχος. Ζυγομαλά, ψηλά το rebound. Αθανασιάζει τον Μανίνα. Πάσα Μανίνα προσπάθεια. Θα πάρει και επίσης το φάουλ και θα πάει στις δύο βολές. Μανίνα Σάσον στην προσβολή. Έφερε στη δεύτερη. Μαύρη φύλλα την μπάλα κατεβάζω. Μπορεί πρώτη. Έχει ρεπρίζει. Έχει ρεπρίζει, να το φαίνεται, αλλά αστοχή. Λαζαρέτος. Λαζαρέτος προσπάθησε για το rebound, δεν τα κατάφερε. Ο Μάρτς θα τα κατεβάζει, φαίνεται. Φανερά ο Μιλικός, οργανώνει την ομάδα του. Αν δεν σου πάσα, θα κάνει drive. Κλείνεται. Χατζηγνατίου. Χατζηγνατίου. Μανίνα διαδύο, όχι. Χατζηγνατίου σε ειδικά νερά σήμερα, μόλις δύο πόντους. Προσπαθεί. Νομίζω ότι τον έχει επηρεάσει βεβαίως. Είναι ένα παιδί που φανερά μπορεί να παίξει σε κλίμα Σιβηρίας. Αλλά λόγω της ζέστης νομίζω έχει βγει έξω από νερά του. Εύσοχος ο Χατζηγνατίου, φτάνει τους τρεις πόντους. Πιστεύω που παρόλο που έχει τρεις πόντους στο παιδί, κάνει φοβερή εμφάνιση. Έχει πάρει και 8 rebound. Ανοίγει χώρο, δίνει στην ομάδα του ευκαιρίες για να κάνει drive, να σπάσουν την μπάλα έξω. Είναι πρώτος rebounder στην ομάδα. Εννοείται.
το rebound, the assist. Για να δούμε Καλίνικος θα κάνει. Καλίνικος. Το Διαμαντόπουλο. Καλίνικος πάσα. Καλίνικος πάσα. Νομίζω η πάσα ήταν λάθος του Καλίνικος. Κάνει το λάθος. Ο Μάρας το έχει από κοντά. Ζυγομαλάς όμως το επιθετικό. Και το καλάθι. Όλα τα καλάθια αυτού όλα χάνονται. Θα γυρίσει άκρα, όχι δεν θα γυρίσει. Κατζιγνατίου δυσκολεύεται στην πάσα, Ομάρ την μπάλα. Μανίνας, τον Ομάρ ξανά. Κατζιγνατίου προσποιείται πολύ όμορφα. Κάνει την μπάλα. Από Καλίνικος με την εμπειρία του, τα δεκάδες χρόνια που κουβαλάει στην πλάτη. Διαμαντόπουλος κερδίζει φάουλ. Φραγανδρέας. Φραγανδρέας είναι στη μαύρη σύλλα, μαύρη σύλλα. Διαμαντόπουλος, εύστοχος για τρεις. Θα μπορούσε να γραφτεί και για αυτής πιστεύω. Μια ανάσα, είναι νομίζω ήταν ασίστ. Μια ανάσα για τους Γερόλικους ήταν μειώσει στις τρεις. Για το Μαλμαντρί. Για το Μαλμαντρί. Το καλύτερο θα πάει για το κρίτσι. Ο Πετράκης δεν πάσα στον Ομάρ. Στον Μανίνα. Μανίνας. Ο Ομάρ το επιθετικό και καλά. Φοβερός Ομάρ. Ακριβώς η συμπεριά του. Διαμαντόπουλος στο Φραγανδρέα. Ανά Διαμαντόπουλος. Στάζ για 3. Θα δώσει πάσα στη Μαύρη Στήλα. Ο Μαύρη Στήλα τι έχει κάνει. Θα πάει την μπάλα. Καλίνικος για 3. Στη ρίξη του χρόνου. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Γερονιμάκης έχει μόλις τρεις πόντους. 7 rebound, 5 assist. Αθανασιάδης. Πετράκης στον πάγκο. Σαν τον, πώς το λένε, που έβλεπε τον Μανώλη Μαυρομάτη, έβλεπε να παίξει. Μπράβο, μπράβο, ναι. Αυτά είναι σε εποχής μου, είσαι μικρότερος. Είχα ο μαθαίρας που μου μιλούσε παλιά για τέτοιο. Μαύρη φύγε τα κάντρα, θα προσπαθήσει, θα δώσει πάση στο τέλος. Λαζαρέτος και εμείς κερδίζει φάουλ. Ξέρω, έχω την αίσθηση ότι ο Φραγμάκης προσπαθεί επίμονα να ταΐσει το ψηλό χωρίς να βρίσκει αντίκτυπο την προσπάθειά του. Νομίζω πρέπει να αλλάξουμε πλεύση αυτή τη στιγμή και να δούμε άλλες συλλογές. Νομίζω ότι ξαπρά προσπαθεί να βρουν τον Φραγανδρέα. Ναι, ο Φραγανδρέας. Έχει αρκετή ώρα να σκοράρει. Δεν έχει πάρει κακές προσπάθειες, απλά είναι λίγο άστοχο. Λίγο άστοχο. Καλύτερος έχει πάρει 4 σούτ όλα. Μια σύνδεση σχετικά με το ποιος έχει την μπάλα. Φραγανδρέας τελικά βγαίνει απ' έξω. Λαζαρέτος, με τον Ζυγομαλά. Πρέπει να είχε μάθει από πού ο μικρός να γυρνάει και από τα αριστερά. Τώρα, Μανίνας για την προσπάθεια, θα κερδίσει και το φάουλ. Ήταν καθαρή. Ήταν χωρίς φάουλ. Προσπάθεια έχουμε, time-out. Στους δύο διαφορά, στο ένα σουτ. 53-55. Τώρα έχω συνήθει ότι κάπου εδώ θα παντούν παίχτες από τη Μαύρη Φίλα. Ο οποίος είναι πολύ καλός στο 0%. Είναι παιχνίδι, είναι ένα καινούργιο πόστο. Ξεκινάει από τη μια μεριά στην άλλη και ένα δευτερόλεπτο το κάνει. Και συνήθως βγαίνει. Γεια. Γεια. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε. Διαμαντόπουλος στα θηρία θα πέρασε από κάτω, πολύ όμορφο. Πρώτη φορά βλέπω Διάρη να μπορεί να υπερτερεί ενός πενταριού. Συγχαρητήρια στο παιδί, τρελή προσπάθεια, τρελός αγώνας. Ο Μάρκη μπάλα κατεβάζει. Μανίνας θα προσπαθήσει για τρεις. Είναι κλεισμένος. Σουτάρι. Σουτάρι μπροστά. Μπροστά στο Γαλίνικο.
In your face, θα το λέγαμε. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά, fair play, πάντα σε βαθμό. Καλά, για τον Καλίνικο έχουμε μια συζήτηση για να την προηγούμενη φάση. Μανίνα ξανά πάνω σε άμυνα. Όχι, δεν θα βγάλει πια μπροστά. Μαύρη θύελα, να το. Όπως το είπες. Καν που πρόλαβες να το μετρήσεις. Όχι, 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 δεν το μέτρησα. Αυτό είναι το νέο πρόσπεκτ. Είναι το νέο πρόσπεκτ. Όταν εγώ πατούσα διήσω στο μπάσκετ, αυτός μου έλεγε όχι. Από ποιο μέρος είναι? Νομίζω ότι είναι από τα καταγόγια της Ιεράπετρα. Ιεράπετρα, από κάτω. Ναι, νομίζω ότι κάτι πατάτες εκεί. Κάτι πατάτες που είναι όλο, όπως το λένε. Sorry, νομίζω δεν μπορούμε καν να αντιμετωπίσουμε τα μάτια. Όχι, όχι, όχι. Μαύρη φίλε, στα επίμονα την μπάλα. Δηλαδή, τα καβέρα στην μπάλα. Καλή είναι στο screen. Γιαννόπουλος, για ψούρ. Διαμαντόπουλος. Διαμαντόπουλος. Σαν τη Βίκυ Φλέσσα, εσύ μπερδεύεις τα ονόματα. Δεν πειράζει τώρα, ψιλοκαταλαβαινόμαστε όλοι μαζί, μια παρέα. Μια διακοπή. Συγγνώμη, έχουν μια ένταση. Υπάρχει μια ένταση. Το Μάρ για μια προηγούμενη φάση. Είναι και δύο τζέτλεμεν το γηπέδο. Είναι η μπάλα του Μανίνα. Μανίνα αυτό. Μανίνα ξανά. Να παίρνει προσπάθεια. Καλή προσπάθεια. Όπως λέγαμε παλιά, το θυμάσαι. Καλή σκέψη. Κακή εκτέλεση. Κακή εκτέλεση. Μαύρη διέλα ξανά. Ούτε που τον πήρε η κάμερα. Ένα, δύο. Θα πάει τα πάνω. Νόμιζα κάνει βήματα, αλλά δεν με σίγουρα. Ήταν πολύ γρήγορα τα πόδια του. Είναι τόσο γρήγορο που δεν τον προλαβαίνει. Σαν τα ποδαρούσα τον φωνάζανε παλιά. Φρακ Ανδρέας έκοψε ιδανικά. Είναι αυτό που μας μαθαίνανε στα παιδοφηβικά. Πάσα κόψιμο, πάσα κόψιμο. Αυτό λέγανε το στάτευτε, κάπως έτσι. Και κανένας δεν καταλάβαινε. Μα γιατί να μην κάνω τα πάσα. Ναι, το, αυτό ήταν της εποχή μου, δεν είχαμε, δεν είχαμε τέτοια. Πάσα κόψιμο λέγω εμείς. Κακό σου που χατζί. Ο Μάρτο θα διεκδικήσει την μπάλα, θα γυρίσει, όχι. Θα βγάλει έξω να αυτοναλυσιάζει, θα αναδύει, θα γυρίσει. Μανίνα, ανέξεις. Μανίνα, ξανά. Ανέξεις να πει. Και πάω. Από το καλύτερο. Μανίνα, ο οποίος μια στις τρεις. Είναι η βραδιά πιστεύω είναι σήμερα. Ναι. Ο Μανίνας δεν είναι αυτά τα το σωστά του. 2-4. Γύρισε το πίσω. Γύρισε. Το πήραμε χαμπάρι. Το πήραμε χαμπάρι, 5-7-61. Σωστά, τώρα το πήρα και εγώ, θα καθαρίσω ξανά την πάλι. Μα βρεθεί η Λανίδη έξω. Ακροβολίζεται, Φρακ Ανδρέας. Είναι άστοχος. Έμεινε λίγο, λίγη ώρα χωρίς να πάρει προσπάθειες και νόμιζα που κρύωσε. Χατζηγνάτιου κερδίζει φάουλ. Όχι, δεν είναι φάουλ. Είναι απ' έξω η μπάλα. Ήταν αλλίωση, είναι ένα deflection. Ένα deflection, ακριβώς. Ένα erection. Μανίνα, προσπαθεί να πάρει την μπάλα. Θα τη συγκρατήσει. Παόλο. Διαμαντόπουλο. Διαμαντόπουλο, Γιαννόπουλο, Διαμαντόπουλο. Ξέρεις πάνω από την Ιλέζια. Είχες Γιάννη, είχα διαμάτι. Χατζηγνατίου, άστοχος. Αθανασιάδης, το μακρινό rebound. Αλλά με την Ιλέζια, ποτέ δεν έβαλε καλά. Ο Μάρια Τρεις και είναι άστοχος. Τρίτη ανανέωση επίθεσης. Έχουμε φάουλ. Υπάρχει μια άνευ λόγου σύγχυση με τον Γερόλικο. Ναι, τον Γερόλικο, ναι. Δεν υπάρχει κάποιος να ηρεμήσει την ομάδα. Όταν γίνονται καλές συλλογές, αλλά τα καλά διαδεδέμενα, δεν μπορείς παρά μόνο να πάρεις rebound. Δεν μπορείς να αντιστέκεσαι στα συγκεκριμένα πυρές. Ή βάλε το καλά από την πρώτη. Ναι, πρώτη. Απλά ξανακάνε επίθεση από την άλλη.
Κατζιγνατίου έχει το απόλυτο στις βολές. Κάποιο σύστημα που δεν υπάρχει, φαντάζομαι. Διαμαντόπουλος που θα υπάρχει. Ανδρέα, καλή λίγο ξανά. Πάνε στο low post την μπάλα. Καλή λίγο στο μακρινό rebound. Άστοχος ο Λαζαρέτος. Ευκαιρία να ισοφαρίσουν και να πέρασουν μπροστά. Συγκρούσε τον Λαζαρέτο. Ο φίλος σου έβαλε πρώτη και έφυγε στη... στο πέλαγος. Αυτό το παιδί είναι να μην πει άδειο κύπεδο μπροστά του. Δεν μπορεί να σταματήσει. Μόνο ο τείχος θα σταματάει από το κόσμο. Για διακοπή. Θέλει βελτίωση. Ναι. Στο σετ παιχνίδι. Στο σετ παιχνίδι, ναι, ακριβώς. Κάνει καλά κοψίματα εκτός μπάλα, αλλά είναι λίγο τα τελευταία στιγμή. Ξανά Διαμαντόπουλος. Θα βγάλει έξι σε τρακανδέα. Θα προσπαθούν γιατί ξανά. Ξανά, αστοχός. Διαμαντόπουλος θα προσπαθεί να κρύψει την μπάλα ο Μαρ. Διαμαντόπουλος είναι πολύ πιεστικός πάνω στην μπάλα. Κατζιγνάτι το πρώτο του εύστοχο τρίποντο. 0 στα 6. Ποσοστά, αλλά την ώρα που έπρεπε το βάλε. Το βάλε. Είχε 0 στα 6, 1 στα 7. Έχει την μπάλα, νομίζω αυτή τη στιγμή θα πάρει πάνω το όμιλο την ομάδα. Θα προσπαθήσει για μια μπουκα τρελή, θα βγάλει την μπάλα, θα κερδίσει. Τρίτο ομαδικό. Δεν έχουν ακόμα βολές. Η Γερόλυκη. Όχι μόνο, δεν έχει κάνει τόσα βήματα πάτησε. Γιατί εγώ το παιδί ήταν στον αέρα, δεν έκανε καν βήματα. Θα πούμε ότι περπατάει και στο νερό σε λίγο. Περπατάει στον αέρα, στο νερό και στη λάσπη το λεφτό. Πάμε ξανά την μπάλα. Και φάουλ πάνω στον Φρανκ Ανδρέα. Τέταρτο ομαδικό. Από το επόμενο θα έχουμε βολές. 21,6 δευτερόλεπτα. Μια πες... γλίτωσε η ομάδα του Καλίνου αυτή τη φορά. Πρέπει να προσέχει πάρα πολύ να μην δώσει βολές. Άρα για να πεις ολόκληρη επίθεση. Είναι 21,6 δευτερόλεπτα. Μάλλον θα την κρατήσει. Καλή λίγο στην μπάλα. Πάλι θα κάνουν φάουλ. Δεν βλέπω άλλο λόγο. Δεν κάνουν φάουλ. Και αν πιστεύουν ότι κάπως θα καταφέρουν να την πέσουν μαύρη φύελα την μπάλα. Και στο χείλο, μεγάλο καλάθι, μεγάλο καλάθι και στα timeout. Πραγματικά αυτό το παιδί είναι τόσο αρήγη στη τσέπη του. Δηλαδή, αλήθεια σου λέω, κοίτα τον, κοίτα τον, κοίτα τον, κοίτα τον, σε παρακαλώ. Ναι, τον κοιτάω. Κοίτα το αυτή τη στιγμή, βγάζει ρακή, δεν βγάζει νερό. Μου βγάλει κανένα γκάνι, ας πούμε. Όχι, όχι, γκάνι δεν βγάζει, δεν είναι το παιδί βοσκός. Λοιπόν, timeout, επανερχόμαστε για περισσότερη Κρήτη. Επιστρέψαμε. Κρίσιμα αυτά τα τελευταία. Μετά από το πολύ μεγάλο κλατς καλάθι του Στέφανου Αντρονιμάκη, γνωστό και ως Μαύρη Φίελα, θα χρειάζει την μπάλα ο Μαρ, έχει την μπάλα. Ποιος θα πάρει την επίθεση. Για να δούμε. Μανίνας πιστεύω θα την πάρει, όχι ο Μαρ, θα πάθει για drive. Ζυγομαλάς. Ζυγομαλάς πάθει την προσπάθεια, καλύνει πως κρατάει την μπάλα ως τερπλέι. Ο Αντρέας δεν θα πάρει την προσπάθεια. Μεγάλη νίκη με το καλάθι του Φρονιμάκη. Της Μαύρης Τρίελας, έχουμε ένταση. Γύρισε το παιχνίδι. Δεν φοβάται να πάρει δύσκολες αποφάσεις, δεν φοβάται να πάρει δύσκολες ενέργειες. Φοβάται μόνο να ξαναρθεί εκεί μετά από μια κακή εμπειρία και ένα κακό διήμερο στο ρέχνη θα μπορούσε να πω. Έχουν βγει πολλές ιστορίες στις εφημερίδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν μαζί σας ο Ζόης και ο Άιρονμαν. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μάτι. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Τελικό αποτέλεσμα, Real Madrid 62, Γερόλικη DC 63, από το Basket City και το City Arena και τον Ironman. Καλώς σας βράδυ.